Mr. Tsipras, in the last years, several taxes were introduced in Greece, tax on income, a poll tax, a tax on property, and now we will have once again a new tax increase. How is the situation of the common people? Στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό φορολογείται η φτώχεια και αφήνεται αφορολόγητος ο πλούτος. Αποτέλεσμα είναι οι φόροι αυτοί να μην είναι αποδοτικοί, διότι ο κόσμος δεν έχει πια να καταναλώσει και άρα η φορολογία δεν μπορεί να είναι αποδοτική. Και το μεγάλο πρόβλημα, η αίσθηση κοινωνικής αδικίας που έχει ο ελληνικός λαός, διότι οι φόροι είναι μονόπλευρα στη φτώχεια και οι πλούσιοι φοροδιαφεύγουν με τη λίστα Lagarde στις τράπεζες της Ελβετίας. But what does the government do against tax evasion and against the exodus of capital? Οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα αυτό που έχουν κάνει καλά, εξαιρετικά καλά, είναι να κρατάνε εφτασφράγκιστο μυστικό και κρυμμένες αυτές τις λίστες στα συρτάρια τους. Να μην κάνουν τίποτα δηλαδή, προκειμένου να σταματήσει αυτό το καθεστώς της κλεπτοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, που ήταν και η βασική αιτία που μας οδήγησε στη χειροκοπία. Διότι για μια δεκαετία και παραπάνω, ο μέσος όρος των δημόσιων εσόδων στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρότερος από ότι ο αντίστοιχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό οφείλονταν στο γεγονός ότι οι πλούσιοι δεν πλήρωναν φόρους. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση. As I understand, Syriza demands, among other things, a Tobin tax on financial transactions. But what kind of new tax policy do you propose? Εμείς ακριβώς προτείνουμε να σταματήσει αυτό το καθεστώς της φορολογικής ασυλίας στους κατόχους του πλούτου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές οι περιβόητες λίστες κρύβονται όλα τα σημαντικά εντός εισαγωγικών ονόματα, όλοι αυτοί που είχαν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους από θέσεις ισχύς. Είτε ήταν μηντιάρχες, είτε ήταν τραπεζίτες, είτε ήταν μεγαλοεπιχειρηματίες, όλοι αυτοί που αποτελούν την διαπλοκή της οικονομικής με την πολιτική εξουσία. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτοί πρέπει να πληρώσουν. Και ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί ανάσα στη μεσαία τάξη, δεν μπορεί να φυσικώσει άλλη φορολογία και θα έλεγα ότι θα πρέπει να εστιάσετε στο παράδειγμα της αύξησης φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, ένα κλασικό παράδειγμα, που αντικατοπτρίζει την αποτυχία της εφαρμοζόμενης πολιτικής, διότι ο κόσμος έχει σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο, καίει ό,τι βρει μπροστά του, αποψηλώνονται τα δάση, υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει ο κόσμος από το κρύο ή να καεί ζωντανός από ξυλόσωμπες στα σπίτια και ταυτόχρονα οι φόροι που εισπράττει το δημόσιο είναι πολύ λιγότεροι από ότι την περίοδο που ήταν το συνολικό ποσό δηλαδή που εισπράττει το δημόσιο είναι πολύ μικρότερο από ότι την περίοδο που είχε χαμηλότερη φορολογία. Okay, I understand. On Monday, tomorrow actually, you will meet the German Financial Minister Wolfgang Schäuble. What are the topics to discuss on this date? Θα του θέσω την πραγματικότητα, ότι δηλαδή η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος κοινωνικών εντάσεων ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, κίνδυνος ανάπτυξης των νεοναζί και ταυτόχρονα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα αυτό έχει αποτύχει και είναι αναπόφευκτο ένα νέο κούρεμα στο ελληνικό χρέος. Συνεπώς, εγώ θα προσπαθήσω να εξηγήσω στον αρχιτέκτονα αυτής της στρατηγικής ότι είναι μια στρατηγική που έχει αποτύχει και είναι προς το συμφέρον και των Ελλήνων αλλά και των Γερμανών να αλλάξουν αυτή τη στρατηγική πριν να είναι αργά. After Greece, the Cyprus banks, the banks of Cyprus need financial aid from the European Union. Do you see a difference between the situation there and the situation in your country, in Greece? Σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι είναι δύο μη συγκρίσιμες οικονομίες. Η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεύτερη διαφορά, ότι στην Κύπρο δεν είχαν πρόβλημα δημόσιου χρέους, όπως είχαμε εμείς στην Ελλάδα, εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, αλλά το πρόβλημα το δημιούργησαν οι τράπεζες, που καταδικάζουν μία ακόμη χώρα
να βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας. Και εδώ λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία αλλά και όλη την Ευρώπη. Θα αφήσουμε το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη σαν μια μαύρη τρύπα να ρουφήξει τις κοινωνίες, την πολιτική, τη σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή ή θα βάλουμε κάποια όρια ή θα αφήσουμε τα χρέη να τα πληρώσουν οι τραπεζίτες και οι λαοί να συνεχίσουν να ζουν σε πλαίσια κοινωνικής συνοχής. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα έχει έρθει η ώρα, είναι όριμο να δοθούν απαντήσεις. Στην Ελλάδα έχουμε δώσει κοντά στα 200 δισεκατομμύρια σε ρευστό και εγγύηση στις τράπεζες. Τις τράπεζες τις σώσαμε, αλλά δυστυχώς δεν σώσαμε την κοινωνία, δεν σώσαμε τον ελληνικό λαό. So here in Berlin, you are at a conference of the European Left Party. This morning you have been to the cemetery of the socialists. What impressions do you have from this traditional remembrance act? Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτή την παραδοσιακή διαδήλωση. Είναι η τρίτη φορά και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμόμαστε την ιστορία. Η πολιτική ιστορία της Γερμανίας είναι ταυτόσιμη με την πολιτική ιστορία της Ευρώπης. Εδώ αναπτύχθηκαν οι ιδέες της κοινωνικής απελευθέρωσης με πρώτη, έτσι, στην πρώτη γραμμή την μεγάλη αυτή μορφή της Ρόζα Λούξεμπουργκ. Νομίζω ότι έχει σημασία να θυμόμαστε, διότι και σήμερα αυτές οι αντιθέσεις που βιώνουμε είναι αντιθέσεις που προκύπτουν από τη βασική αντίθεση κοινωνική κεφαλαίου εργασίας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ιδεολογίες δεν έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει οι απόπειρες να μπουν σε κουτάκια οι ιδεολογίες και να γίνουν ισμοί. Οι ιδέες του Μάρξ, της Ρόζας δεν έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει ίσως η προσπάθεια αυτές οι ιδέες να γίνουν θρησκεία. Πρέπει λοιπόν να ανατρέχουμε στο παρελθόν για να βγάζουμε σύγχρονα συμπεράσματα για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη Σύπρα.